Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στην Κύπρο. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε για να εγκαινιάσουμε μια νέα συνεργασία σε τριμερές επίπεδο με μια πολύ σημαντική χώρα της περιοχής. Η Ιορδανία παίζει και καθοριστικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα, όπως πολύ σωστά, Πρόεδρε, τόνισες, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση του ρωσικού ρόλου. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κοινή στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει για να αναδείξουμε την Ελλάδα και την Κύπρο ως πυλώνες ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή είναι μια στρατηγική που έχει παράγει ουσιαστικά, έχει παράξει ουσιαστικά αποτελέσματα και σε αυτή τη στρατηγική συνεχίζουμε για να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω το ρόλο και την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι χαρά μου, παραλαμβάνω, κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο. Το περιβάλλον, το θυμό, το κλίμα είναι εύκολο και ζεστό, αλλά και ο κόσμος πολύ φιλικός, θερμός, στην προσπάθειά μας, στην κοινή μας προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας και να βάλουμε ένα λιθαράκι βεβαίως και στην διαρκή μας προσπάθεια επίλυσης και του κυπριακού ζητήματος, στο οποίο προσβλέπω ότι μετά και την εκλογική αναμέτρηση που έχετε στις επόμενες μέρες, προσβλέπω και πιστεύω ότι θα είναι πιθανό να ξανανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Εμείς παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στην θέση ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Και από αυτή την έννοια θέλω και να σε ευχαριστήσω για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα.